Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Βρισκόμαστε στο δεύτερο πρότυπο πλέον γυμνάσιο Τρίπολης για να συζητήσουμε με τη διευθύντρια την κυρία Ελένη Σπυροπούλου και τον πρόεδρο της Ένωσης Γονέων Αρκαδίας για το νέο πρότυπο σχολείο και τη λειτουργία του. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, πραγματικά έχουμε όλοι, δεν γνωρίζουμε πώς ακριβώς θα λειτουργεί στο σχολείο, το καινούργιο σχολείο. Τι θα γίνει με την εισαγωγή των μαθητών, πότε δίνουν εξετάσεις, τα ερωτήματα είναι πολλά. Και σήμερα είδα και μια ανακοίνωση της Ένωσης. Θέλετε να μας πείτε τι λέει η ανακοίνωση αυτή για να το ακούσουν και οι ακροατές μας. Ναι, καλησπέρα και από μένα. Εμείς σαν Ένωση Συλλόγων Γονέων του Καλλικρατικού Δήμου βγάλαμε μία ανακοίνωση σχετικά με τη δημιουργία του Δευτέρου Γυμνασίου Τρίπολης ως πρωτύπου σχολείου, την οποία θα σας τη διαβάσω για να καταλάβω. Λοιπόν, χαιρετίζουμε με ικανοποίηση την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να λειτουργήσει σε όλη την επικράτεια πρότυπα και πειραματικά σχολεία. Είναι μια απόφαση που μειώνει την ανισότητα της επαρχίας με την πρωτεύουσα. Ήρθε ο καιρός να μην αισθάνονται οι μικρές και περιφερειακές περιοχές υποβαθμισμένες και ξεχασμένες. Θεωρούμε απαραίτητη τη λειτουργία τέτοιων σχολείων που θα εκμεταλλευτούν τα πιο δυνατά μυαλά της κάθε περιοχής, αλλά και ταυτόχρονα θα αποτελέσουν την πηξίδα για έξυπνες, υγιείς και πρωτοπόρες αλλαγές που θα εφαρμοστούν σε όλο το φάσμα της μαθητικής κοινότητας. Στην περιοχή μας όμως, στην Αρκαδία, ευνηδιάστηκαν μαθητές, γονείς και ίσως και καθηγητές, όταν μέσα σε ένα μήνα πρέπει να αποφασίσουν για τη συμμετοχή των παιδιών τους σε ένα πρότυπο σχολείο. Η απόδειξη του ευνηδιασμού είναι το γεγονός ότι πριν 3 μήνες περίπου, και ίσως και λιγότερο, όλα τα δημοτικά σχολεία ενημέρωσαν με mail τους γονείς για το γυμνάσιο που θα πάνε τα παιδιά τους την επόμενη σχολική χρονιά. Θεωρούμε ότι αυτές οι ξαφνικές αλλαγές είναι μια ακόμα ταλαιπωρία για τους γονείς μέσα στις δύσκολες συνθήκες που περνάμε και μια βίαιη και ξαφνική μεταβολή του οικογενειακού προγραμματισμού πολλών γονέων. Είναι σίγουρο ότι κάθε αρχή και δύσκολη. Είναι σίγουρο ότι θα έχουμε δυσκολίες και εμπόδια σε κάθε νέο που εφαρμόζεται. Είναι σίγουρο ότι πρέπει κάποια στιγμή να λειτουργήσουν τέτοια σχολεία στον τόπο μας. Ζητάμε λοιπόν την παράταση της εφαρμογής αυτού του σχολείου για την επόμενη σχολική χρονιά, ώστε να προετοιμαστούν οι μαθητές, οι γονείς και οι καθηγητές στη νέα πραγματικότητα. Θέλουμε υγιή μετάβαση και όχι απότομη και ξαφνική. Θα είμαστε συμπαραστάτες του Υπουργείου Παιδείας για το καλό των παιδιών μας, με βοηθούς στο διάλογο και την αμοιβαία κατανόηση. Λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε ότι ζητάτε ότι συμφωνείτε με το μέτρο, αλλά ζητάτε να γίνει μια παράταση. Ναι. Από την άλλη, κυρία Σπυροπούλου, το Υπουργείο προφανώς δεν πάει σε παράταση. Όχι, προφανώς. Αλλά θα εισάγει μαθητές, ναι, στο σχολείο. Ναι. Θέλω να μου πείτε, σε τι μαθήματα θα εξεταστούν οι μαθητές και πότε θα εξεταστούν. Ναι. Με βάση το ΦΕΚ που βγήκε στις 11 Μαΐου του 2021 και ορίστηκε το σχολείο μας ως πρότυπο, στην ίδια λοιπόν εγκύκλιο αναφέρεται ότι οι εξετάσεις είναι τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 και οι μαθητές εξετάζονται στη γλώσσα και στα μαθηματικά, αλλά η εξέταση αυτή είναι ένα τεστ δεξιοτήτων πολλαπλής επιλογής. Οι μαθητές δηλαδή έχουν μπροστά τους την ερώτηση και έχουν και 4 επιλογές για τη σωστή απάντηση, ώστε μαυρίζουν δίπλα κατά τη γνώμη τους το σωστό κουτάκι για να μπορέσει μετά το έγγραφο να βαθμολογηθεί και να κρίνουμε αν ο μαθητής απάντησε σωστά ή λάθος. Τα μαθήματα, όπως προείπα, είναι μαθηματικά και γλώσσα. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη ύλη, δεν βγαίνει δηλαδή από το ότι ζητάμε στη γλώσσα το πρώτο, το τρίτο ή το πέμπτο κεφάλαιο. Είναι οι γενικές γνώσεις που απέκτησαν τα παιδιά σε όλο το δημοτικό σχολείο. Και είναι θέματα που δεν ζητούν από μνημόνευση. Δηλαδή δεν θα πρέπει να μάθει απ' έξω ένα κεφάλαιο της ιστορίας, δεν θα πρέπει να αποστηθεί σε, ας πούμε, ένα ποίημα. Απλώς στη γλώσσα θα του δοθεί ένα κείμενο και θα ζητηθούν γραμματικά, συντακτικά και άλλα, και άλλης επεξεργασίας κειμένου ερωτήσεις. Τα παιδιά θα δώσουν τις εξετάσεις στα σχολεία τους.
Ναι, εδώ στο δεύτερο γυμνάσιο θα γίνει η εξέταση. Όλα τα παιδιά εδώ. Όλα τα παιδιά εδώ. Από όλα τα σχολεία της Τρίπολης. Από όλα τα σχολεία της Τρίπολης. Τα δημοτικά ή έκτη τάξη. Ναι, όλα τα εκτάκια λοιπόν θα έρθουν στο σχολείο. Όχι μόνο από την Τρίπολη, είναι διευρυμένης περιοχής πλέον το σχολείο. Και μπορεί να είναι και από Μεγαλόπολη, από Λεβίδη, από Άστρος. Δηλαδή από όλα τα παιδιά της Αρκαδίας. Ναι, από όλο τον νομό. Και ερώτηση, ποιος προφανώς οι απαντήσεις θα έχουν, το ποια είναι σωστή, θα την ξέρετε από το Υπουργείο Παιδείας. Θα τις ορίσει δηλαδή τις ερωτήσεις ο Σύλλογος των Εκπαιδευτικών του Σχολείου ή θα έρθουν από το Υπουργείο? Όχι. Τα θέματα έρχονται από το Υπουργείο κατευθείαν με το σύστημα BBI όπως έρχονται τα θέματα των Πανελληνίων. Άρα τα παιδιά θα δώσουν Πανελλήνιες δηλαδή στο Δημοτικό. Κατά κάποιο τρόπο ναι. Είναι προχωρημένο το σύστημα, αλήθεια είναι. Είναι για να είναι άκρως αδιάβλητο το σύστημα. Είναι τα θέματα κοινά για όλη την Ελλάδα. Και θα τα αυτό... εξετάσουν τις απαντήσεις, θα τις εξετάσουν. Θα επιστρέψουν τα γραπτά στο Υπουργείο και θα βαθμολογηθούν από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Από βαθμολογικό κέντρο που ορίζει το Υπουργείο και λέει: συγκεντρώνω τα γραπτά όλα στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Στο τάδε βαθμολογικό κέντρο και βαθμολογεί όλη την Ελλάδα. Άρα δηλαδή θα βαθμολογήσουν στην Αθήνα τα παιδιά όλες τις χώρες. Ναι. Και πότε θα προλάβουν το κάνουν, γιατί δώσουν τις Πανελλήνιες, τα παιδιά που δεν είναι Πανελλήνιες, είναι λιγότερα από αυτά που θα δώσουν στην έκτη. Για να μπουν στο γυμνάσιο. Μακάρι. Έτσι δεν είναι. Γιατί τα παιδιά που τελειώνουν το λύκειο, σε ναι. σχέση με αυτά που είναι στην έκτη τάξη του δημοτικού, ναι. σίγουρα είναι πολύ περισσότερα από το λύκειο. Και για να βαθμολογήσουν τα παιδιά των Πανελληνίων, ναι. φτιάχνουν πόσα εξεταστικά κέντρα στη χώρα. Ναι. Είναι προετοιμασμένο. Γι' αυτό η εξέταση είναι με πολλαπλής επιλογής, γιατί τα συγκεντρώνει το Υπουργείο, σφραγίζει με μαύρη ταινία όπως γίνεται στις Πανελλήνιες με τα αυτοκόλλητα και δεν μπορείς να δεις ποιο είναι το όνομα του παιδιού και τα στοιχεία του και τα περνάει στο σκάνερ. Και γι' αυτό δεν ζητάνε τα προηγούμενα θέματα, ζητάγανε μια μικρή εκθεσούλα να γράψουν τα παιδιά, που εκεί προϋπέθεται ότι θα έχεις βαθμολογητή για να βαθμολογήσει και μετά καταλάβουν ότι δεν γίνεται αυτό, οπότε το γυρίσανε να είναι όλο το τεστ σε σκάνερ. Άρα σκανάρουν τα αποτελέσματα, θα βγουν γρήγορα. Και σκανάρουν τα αποτελέσματα γύρω στις 3 μέρες με 4 από ό,τι πληροφορούμε χρειάζονται. Να ρωτήσω κάτι. Τα παιδιά που είναι στο σχολείο, τώρα ναι. και τελειώνουν την πρώτη τάξη ναι. ή τη Δευτέρα, τι θα τα κάνετε? Θα τα πάτε σε άλλα σχολεία, θα όχι, συνεχίσουν όχι, εδώ? Φυσικά θα συνεχίσουν τη φοίτησή τους κανονικά στο σχολείο μας. Θα είναι τα νέα μας δευτεράκια και τα νέα μας τριτάκια, χωρίς καμία υποχρέωση εξετάσεων, γιατί οι εξετάσεις είναι μόνο για την εισαγωγική τάξη, δηλαδή για την πρώτη γυμνασίου. Η Δευτέρα και η τρίτη γυμνασίου του Σεπτεμβρίου του 2021 θα συνεχίσει κανονικά τη φοίτησή της στο πλέον πρότυπο γυμνάσιο. Εκεί θέλω να πάμε τώρα λοιπόν. Ναι. Φαίνεται, ενδεχομένως, δεν ξέρω, και όλες θα δούμε στο αποτέλεσμα, ότι τα παιδιά αυτά που φοιτούν ήδη στην πρώτη και στη δευτέρα τάξη θα είναι, εντός εισαγωγικών, θα έχουν κερδίσει ότι παίρνουν ένα απολυτήριο από πρότυπο γυμνάσιο. Ναι. Τι σημαίνει παίρνουν απολυτήριο από πρότυπο γυμνάσιο? Τι το επιπλέον θα έχει αυτό το πρότυπο γυμνάσιο? Θα δίνει κάποια επιπλέον κίνητρα στα παιδιά, θα έχουν περισσότερες δεξιότητες? Τι παραπάνω θα τους δίνει δηλαδή το σχολείο αυτό για να μπουν στη διαδικασία να πούν ότι τα παιδιά πάνε να φοιτήσουν σε αυτό? Γιατί αν δεν έχουν κάτι το επιπλέον, γιατί να το επιλέξουν? Συγγνώμη, για να προσθέσω στην ίδια ερώτηση και εγώ μια αντίστοιχη που ήθελα. Για παράδειγμα, τα παιδιά που ήδη φοιτούν στην πρώτη, δηλαδή θα πάνε Δευτέρα Γυμνασίου ή αυτά από τη Δευτέρα Γυμνασίου στην τρίτη, ναι. θα αρχίσουν να λειτουργούν ως πρότυπες τάξεις και η Δευτέρα και η Τρίτη Γυμνασίου, ναι. έτσι. Ναι. Άρα λοιπόν θα κάνουν αντίστοιχα τις σύγχρονες μεθόδους τις οποίες χρησιμοποιεί το πρότυπο γυμνάσιο. Ναι. Δεν θα ξεκινήσει μόνο από την πρώτη γυμνασίου. Όχι, δεν θα ξεκινήσει μόνο από την πρώτη γυμνασίου, αλλά οι εκπαιδευτικές μέθοδοι που θα εφαρμοστούν δεν είναι ιδιαίτερα διαφορετικές από αυτές που θα γίνουν στα άλλα σχολεία, γιατί το σχολείο εδώ δεν είναι πειραματικό. Θα είναι ιδιαίτερες για όλες τις τάξεις όμως. Άρα, τι σημαίνει πρότυπο? Άρα εφαρμόζουμε το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου,
αλλά επιπλέον προσφέρουμε στα παιδιά τη δυνατότητα της δημιουργίας ενός ομίλου, που είναι μία συγκέντρωση των μαθητών πέραν του ωραρίου του μεσημεριού για μία φορά την εβδομάδα, όπου εκεί προσφέρουμε ένα μάθημα ή μία ομαδική εργασία ή ένα project, ας το πούμε, πάνω σε ένα διδακτικό αντικείμενο. Δεν προωθούμε βέβαια τη γνώση με την έννοια του φροντιστηρίου, δεν τα κρατάμε τα παιδιά για να τους κάνουμε ενισχυτική διδασκαλία. Αλλά απλώς κάνουμε επιπλέον γνώση, επιπλέον εμπλουτισμό με βάση τα ταλέντα τους και τα ενδιαφέροντά τους, και τα παιδιά αυτά τα project, ας πούμε, αυτοί οι όμιλοι μπορούν να έχουν συνεργασία με άλλα σχολεία της χώρας, πρότυπα σχολεία ή και απλά σχολεία, μπορεί να έχουν συμπράξεις με σχολεία εξωτερικού, μπορεί να έχουν συνεργασίες με πανεπιστημιακά τμήματα. Κατανοητό. Ένα παιδί που τελειώνει, το θα τελειώσει σε δύο χρόνια ή και σε ένα χρόνο ενδεχομένως. Το πρότυπο δεύτερο γυμνάσιο Τρίπολης. Με ένα παιδί που θα πάρει απολυτήριο από το τρίτο γυμνάσιο Τρίπολης ή το πρώτο. Τι επιπλέον προσόντα θα έχει, τι του δίνει παραπάνω για να μπει στη διαδικασία να έρθει εδώ. Αυτή είναι μια ταλαιπωρία ενδεχομένως, γιατί αυτό που το παιδί θα έρθει από τα Τρόπαια στην Τρίπολη, αν δεν μετακομίσουν οι γονείς του, λέω παράδειγμα εγώ, θα πρέπει να πηγαίνει μεταξύ κάθε μέρα. Ναι. Ένα-ένα να σας τα απαντήσω όλα. Θα αποκτήσει ένα εμπλουτισμένο απολυτήριο γυμνασίου, με την έννοια ότι θα έχει εντρυφήσει σε ομίλους, θα έχει συμμετάσχει σε ομίλους, σε ιδιαίτερα θέματα διδακτικά, με βάση τα ενδιαφέροντά του και το ταλέντο του. Θα έχει προβληθεί το παιδί μέσα από καινοτόμες δράσεις ή μέσα από διαγωνισμούς που θα συμμετέχει το σχολείο και θα έχει πάρει ένα ανώτερο, ας πούμε, μαθητικό πορτοφόλιο, δηλαδή πέρα από τις βασικές γνώσεις του γυμνασίου θα έχει και βεβαιώσεις συμμετοχής από αυτούς τους ομίλους ή θα έχει επιτυχία σε διαγωνισμό και θα έχει ένα καλύτερο βιογραφικό, ας πούμε, στη μαθητική του ζωή. Άρα το παιδί αυτό επί της ουσίας το μόνο που αποκτά περισσότερο θα είναι μια κοινωνικοποίηση, θα λέγαμε, σε κάποιους τομείς, γιατί φαντάζομαι, για το ρωτάω, διότι ένα παιδί που πάει για παράδειγμα στο μουσικό σχολείο θα μάθει τρία όργανα. Ναι. Άρα θα αποκτήσει δεξιότητες σε τρία όργανα που του δίνουν τη δυνατότητα ενδεχομένως να περάσει σε μια σχολή σε ο μουσικό πανεπιστήμιο, πολύ πιο εύκολα αν δεν πήγαινε εκεί. Θέλω να καταλάβω τι επιπλέον θα του δώσει ως εφόδιο επαγγελματικό στο μέλλον, στο γυμνάσιο. Το λύκειο δηλαδή θα έχουμε πρότυπο λύκειο. Ναι, αργότερα. Του χρόνου θα πρέπει να έχουμε ένα πρότυπο λύκειο, γιατί τα παιδιά που θα τελειώσουν του χρόνου τον Ιούνιο θα πρέπει να πάνε σε ένα πρότυπο που θα πρέπει να τους δίνει κάποιο πλέον. Κάνω λάθος? Όχι, λογικά θα πρέπει να πάνε σε ένα πρότυπο λύκειο. Αυτό όμως δεν είναι δική μου απόφαση, είναι σε ανώτερο. Το λέω γιατί ήθελα να δω το σκεπτικό του Υπουργείου και τι θα κάνει. Δηλαδή, ο γονιός που μας ακούει σήμερα θα πει: εγώ το παιδί μου θα του πω, διάβασε παιδί μου παραπάνω, έστω αυτό το μήνα, κάνε επαναλήψεις για να μπει στο πρότυπο σχολείο που θα σου δώσει επιπλέον μόρια ή. Αν τα, ας πούμε, με τη βαθμολογία του 20, θα μπορούσε να λέει ότι τα πρότυπα σχολεία φτάνουν στο 20, τα υπόλοιπα σχολεία βαθμολογία σταματάει στο 18. Άρα έχουν ένα κίνητρο να διεκδικήσουν ένα βαθμό παραπάνω για να πούν ότι κάνουν κάτι στη ζωή τους περισσότερο, έτσι δεν είναι? Μα το κάνουν όμως. Μπορεί να μην το παίρνουν με βάση το εμμοριοδότηση ή το βαθμό και να σου λέει ότι ο μαθητής του πρότυπου σταματάει στο 20. Αλλά όλη η παιδεία που παίρνει μέσα από ένα πρότυπο σχολείο τον βοηθάει να αναπτύξει πολύ περισσότερο το ταλέντο του, όχι πια στη μουσική δεξιότητα που έχει. Αλλά στα μαθηματικά ή σε κάτι άλλο. Στα μαθηματικά, στη φυσική, σε φιλολογικά μαθήματα και στις τέχνες και στις καστικές τέχνες, γιατί θα υπάρξουν και όμιλοι από αυτά τα μαθήματα. Και το παιδί θα γνωρίσει και τους μαθητές του οριζόντια, δηλαδή θα ξέρει αρκετά πρωτάκια συμμαθητές του, αλλά θα γνωρίζει και συμμαθητές σε μεγαλύτερες τάξεις, στη Δευτέρα και στην Τρίτη, γιατί οι όμιλοι απευθύνονται σε όλο το σχολείο ή ακόμη και σε παιδιά άλλων σχολείων, γι' αυτό μπαίνουν το μεσημέρι η λειτουργία τους.
για να μπορεί η παιδί από άλλο σχολείο, αν θέλει να παρακολουθήσει μόνο τον όμιλο, να έρθει στο δεύτερο. Α, θα μπορεί ένα παιδί δηλαδή από το τρίτο γυμνάσιο να τον ενδιαφέρει ναι, ένα ενδιαφέρει, θέμα και να πει εδώ. Ναι, μα, με ενδιαφέρει αυτός ο όμιλος με βάση ας πούμε τα φιλολογικά μαθήματα ή ξέρω εγώ την ιστορία της Επανάστασης τώρα τελείως πρόχειρα σας απαντάω ότι είναι και επίκαιρο με τα 200 ναι. χρόνια. Θα μπορεί παιδί από άλλο σχολείο να πει ναι, εγώ μια μισή ώρα κάθε Δευτέρα ας πούμε θα έλω να πηγαίνω στο δεύτερο να συμμετέχω στον όμιλο. Αυτό είναι καλό. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Οι εκπαιδευτικοί τώρα ναι. Που θα διδάσκουν εδώ. Ναι. Είχαμε ακούσει από διαφόρους, κυρίως συνδικαλιστικούς φορείς και τα λοιπά, να αντιδρούν λέγοντας ότι θα μετακινηθούν εκπαιδευτικοί, ότι δεν θα πάνε εκπαιδευτικοί με άλλα προσόντα κτλ. Τι ακριβώς γίνεται, έχουμε μετακίνηση, ότι δεν θα έχουν οργανική θέση, ότι θα πάνε αλλού. Τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους? Ναι, όντως το ότι δεν υπάρχουν οργανικές θέσεις στο πρότυπο γυμνάσιο είναι γεγονός. Όλες οι θέσεις πια γίνονται επί θητεία. Έτσι, για την πρώτη δύο χρόνια είμαστε όλοι επιθετοί. Καλά, εγώ ως διευθύντρια είμαι επιθετοί από την αρχή που ανέλαβα. Ναι, είναι άλλο. Είναι άλλο πίνακας αυτός, αξιολόγης κτλ. Οι συνάδελφοι έχουν πάψει οι οργανικές τους θέσεις, έχουν ερωτηθεί εάν θα συμμετέχουν στο πρότυπο σχολείο. Συμμετέχουν, θα αξιολογηθούν? Όχι. Όσοι έχουν δηλώσει ότι θα παραμείνουν και ήταν ήδη καθηγητές του σχολείου, θα παραμείνουν για δύο χρόνια και στα δύο χρόνια που θα πάρει το σχολείο την τελική του, ας πούμε, σφραγισμένη πιστοποίηση ότι είναι πρότυπο σχολείο, γιατί τώρα θα περάσει, ας πούμε, μια μεταβατική περίοδο το σχολείο, τότε θα αξιολογηθούμε όλοι, εγώ ίσως, εντάξει, να είμαι στον πίνακα των διευθυντών, θα αξιολογηθεί το σχολείο συνολικά και θα πει ναι, όντως είστε ένα πρότυπο σχολείο. Διαφορετικά, κάποιοι καθηγητές θα μετακινηθούν σε άλλα, ρωτήθηκαν ναι, δηλαδή να πάνε σε άλλα σχολεία και όσοι δήλωσαν ότι δεν έχουν φύγει. Θα φύγουν εννοώ μετά. Θα φύγουν όμως, αλλά τους δόθηκε η δυνατότητα αυτή να αποφασίσουν οι ίδιοι τι θέλουν να κάνουν, αν θα συμμετέχουν στο νέο αυτό εγχείρημα ή θέλουν από το Σεπτέμβριο να υπηρετήσουν σε ένα άλλο σχολείο. Αυτοί που έρχονται για να υπηρετήσουν εδώ θα πρέπει να έχουν κάποια συγκεκριμένα προσόντα, δηλαδή να έχουν κάνει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό ή... Ναι, είναι ένα σχολείο αυξημένων τυπικών προσόντων. Θα προκηρυχθούν οι θέσεις μέσα στον Ιούνιο και θα περάσουν οι συνάδελφοι συνέντευξη και βιογραφικά κλπ. Και θα είναι συνάδελφοι οι οποίοι θα έχουν αυξημένα τυπικά προσόντα, είτε μάστερ είτε αυτά, είτε συμμετοχές σε ομίλους, σε διάφορες δράσεις που μοριοδοτούνται και άρα προκρίνονται στον πίνακα για να δουλέψουν σε αυτό το σχολείο. Τα παιδιά που δεν... το δεύτερο γυμνάσιο τροφοδοτείται από το 7ο δημοτικό και από ποιο άλλο? Από το 4ο. Και από το 4ο. Κατά βάση. Ναι. Τα παιδιά αυτά που θα πάνε φέτος, αν δεν περάσουν εδώ, γιατί... Καταλαβαίνω ότι η δυναμικότητα του σχολείου θα είναι πόσα παιδιά του δεύτερου γυμνασίου. Στο πρότυπο, ας πούμε. Η σύγχυσή μου ήταν να πάρουμε 108 παιδιά. Άρα, με 4 τμήματα. Στα δημοτικά πόσα παιδιά κατά μέσο όρο τελείωναν από το 4ο και το 7ο τα προηγούμενα χρόνια που έρχονταν εδώ? Ο αριθμός αυτός, 100 παιδιά. Περίπου, ναι. Άρα τώρα θα υπάρχει ένας αριθμός πολύ μεγαλύτερος παιδιών από τα δύο σχολεία αυτά που δεν θα έρθει εδώ. Αναγκαστικά θα πάει σε άλλα σχολεία. Σε ποια σχολεία θα πάει? Αυτό δεν το ξέρουμε ότι δεν θα έρθει εδώ. Αυτά όλα τα παιδιά έχουν δυνατότητα να καταθέσουν την αίτησή τους και να δώσουν τις εξετάσεις για να μπουν. Ναι, αλλά σε πραγματικό χρόνο δεν θα έρθουν. Ορίστε. Σε πραγματικά μεγέθη δεν θα έρθουν. Γιατί κάποιο παιδί που δεν θα περάσει στις Πανελλήνιες. Όχι πανελλήνιες. Αυτές εξετάσεις. Όχι, δεν λέμε πανελλήνιες και τρομοκρατούμε τον κόσμο. Το θέμα είναι ότι η προσπάθεια είναι να είναι. Στις εισαγωγικές. Στις εισαγωγικές το δέχομαι, ναι. Τι θα γίνει λοιπόν? Θα περάσουν για παράδειγμα και από το πρώτο δημοτικό και από το 12ο και από το 20ο και από του Λεβιδίου και τη Αιγαία και από παντού. Θα περάσουν ένα, δύο, λέμε πέντε παιδιά. Άρα ένα μεγάλο αριθμό παιδιών από τα δύο σχολεία αυτά θα πρέπει να πάει σε άλλο σχολείο. Ναι. Αυτό έχουν εικόνα, ξέρετε πού θα πάνε? Όχι, αυτό ακόμα δεν έχει κατασταλάξει, ούτε σχεδιαστεί, ούτε είναι δική μου απόφαση. Αυτό είναι απόφαση του προϊσταμένου, δηλαδή του διευθυντή εκπαίδευσης,
ο οποίος και αυτός όμως πρέπει να έχει τις πληροφορίες από τις εξετάσεις τις εισαγωγικές, ποια παιδιά πέρασαν τελικά στο πρότυπο, ποια θέλουν να έρθουν, ποια είναι εκτός, για να αποφασιστεί μία ανακατανομή του μαθητικού πληθυσμού. Άρα θα γίνει μέσα με τέλη Ιουλίου αυτό. Όχι και τόσο πίσω. Αφού γράφουν 28 τα παιδιά, πρέπει να βγουν τα αποτελέσματα. Ας πούμε 2 Ιουλίου, 3 Ιουλίου πιστεύω ότι θα βγουν τα αποτελέσματα. Μετά... Αυτό βέβαια είναι μια απορία και μια αγωνία των γονέων. Γι' αυτό το ρωτάω. Είναι ευαίσθητος αυτού. Έτσι. Γιατί οι γονείς, θα... και εκεί ήθελα να πω μετά σε εσάς, πρόεδρε, θεωρώ ότι πρέπει να ξέρουν οι γονείς εγκαίρως γιατί πρέπει να προετοιμαστούν. Δηλαδή, όταν τα παιδιά του, λογικά τα σχολεία πήγαιναν, είναι πολύ κοντά μεταξύ τους. Μπορεί να φτάσει παιδί που να πάει από τη μία άκρη της πόλης στην άλλη. Από την ανακατανομή που θα γίνει, γιατί προφανώς τα υπόλοιπα δημοτικά σχολεία που θα στείλουν τα παιδιά στα σχολεία αυτά, και τα παλιά, το τρίτο, θα καλύπτουν τις θέσεις και άρα τα παιδιά του 7ου και του 4ου θα είναι αυτά τα οποία θα ψάχνουν να τοποθετηθούν σε άλλα σχολεία. Έτσι δεν πάει. Η λογική το λέει αυτό. Ναι. Δεν ξέρω, πρόεδρε, εσύ τι έχεις κάποια εικόνα. Εγώ έχω μιλήσει βέβαια με την διευθύντρια την κυρία Σπυροπούλου και τις προηγούμενες μέρες. Εγώ είμαι δέκτης πολλών ερωτημάτων και απορριών των ενδιαφερόμενων γονέων. Και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι γονείς είναι οι γονείς των δημοτικών του 9ου δημοτικού και του 7ου δημοτικού. Γιατί ήξεραν, αφού είχαν ενημερωθεί πριν από λίγο καιρό με ένα email από το σχολείο τους, ότι τα παιδιά, δεν χρειάζεται να γίνει καμία ενέργεια ώστε να εγγραφούν τα παιδιά τους στο δεύτερο γυμνάσιο, άρα είχαν επαναπαυθεί ότι τα παιδιά τους θα φοιτήσουν στο δεύτερο γυμνάσιο. Μέσα στο τελευταίο διάστημα αυτό άλλαξε γιατί μετατράπει το σχολείο σε πρότυπο, άρα είναι πλέον αβέβαιο, δηλαδή εξαρτάται από το αν θα γράψουν τα παιδιά τους, αν θα περάσουν στις εξετάσεις αυτές ή όχι, το που θα πάνε. Η πλειάδα δεν θα περάσει όμως, εκ των πραγμάτων, γιατί πολλά τα παιδιά, λίγες οι θέσεις. Ναι. Και από όλο τον νομό. Επειδή... Δεν το ξέρουμε αν είναι πολλά τα παιδιά, μακάρι να είναι πολλά τα παιδιά. Εννοείται ότι δεν θα δώσουν τα παιδιά από τα υπόλοιπα δημοτικά, γιατί να μην δώσουν. Δεν το ξέρουμε αυτό, θα το δούμε στις σύμφωνοι, αλλά η λογική λέει ότι τα παιδιά θα μπουν σε μια διαδικασία ακόμα και για την εμπειρία. Δηλαδή, εγώ το παιδί μου θα το στέλνω ακόμα και για την εμπειρία να μπει στη διαδικασία να δώσει. Αυτό, κακό. Η λογική απορία και αυτό που δεν ξέρουμε ακόμα, προφανώς δεν το ξέρει η κυρία Σπυροπούλου, δεν ξέρουμε πόσες αιτήσεις τελικά σε ένα μέγιστο δηλαδή αριθμό χωρητικότητας σχολείου που είναι 108. Άρα το 108, άμα το διαιρέσουμε 4 τμήματα, σημαίνει 27 μαθητές ανά τμήμα, στα 4 τμήματα. Μπορεί δηλαδή να είναι 150 οι συμμετοχές, μπορεί να είναι 200. Αυτό σημαίνει ότι όσο περισσότεροι είναι οι μαθητές που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον στο να εγγραφούν στο πρότυπο πέρα των 108, αυτοί πέρα των 108 θα αποτύχουν. Βέβαια. Αυτή είναι μια απορία. Λοιπόν, επειδή εγώ έχω ακούσει το παράπονο εντός εισαγωγικών πολλών γονεών, το αμέσως επόμενο σχολείο σε κάποιον μαθητή που πληρεί τα γεωγραφικά κριτήρια, γιατί στο σχολείο αυτό και σε όλα τα σχολεία οι μαθητές πάνε με γεωγραφικά κριτήρια. Είναι το τρίτο γυμνάσιο. Ναι. Το τρίτο γυμνάσιο όμως, από την πληροφόρηση που έχω εγώ με την ιδιότητά μου, είναι ένα σχολείο το οποίο έχει μικρότερη χωρητικότητα από το δεύτερο. Άρα λοιπόν, λέμε ένα παράδειγμα θεωρητικό, αν από τα 108 παιδιά που χωράει το σχολείο, προφανώς θα υπάρξει μία βάση εισαγωγής. Δεν μπορούν δηλαδή, αν δώσουν 150, οι πρώτοι 108... Οι πρώτοι 108 θα περάσουν. Ωραία. Οι 108 καλύτεροι βαθμοί. Να σας θέσω λοιπόν ορισμένες ερωτήσεις εγώ. Λοιπόν, αν λοιπόν τη βάση την περάσουν οι 60, αυτό σημαίνει ότι έχουμε 48, θεωρητικά μιλάμε έτσι, 48 παιδιά διαφορά. Αυτά τα 48 παιδιά λοιπόν, άρα το πρότυπο, το δεύτερο ως πρότυπο, θα λειτουργήσει ως πρώτη γυμνασίου με 60 μαθητές αντί για 108, δεν μπορεί να βρει άλλους, αφού 60 πέρασαν την βάση. Άρα, θα πάρει 108 και πλαγόντες. Θα γεμίσει 108 καλύτερους. Και αυτό γεμίσει. Το αποφασίζει η διοικούς. Είναι σίγουρο αυτό, γιατί αυτό είναι μια αγωνία των γονέων. Γιατί αυτό απόλυτα σίγουρο δεν είναι.
Γιατί δεν είναι απόφαση του σχολείου, είναι απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Υπουργείου, ναι, η οποία βαθμολογεί τα γραπτά, βλέπει τη συνολική εικόνα και αποφασίζει τελικά. Κυρία Σπυροπούλου, όμως, η λογική λέει ότι ένα πρότυπο σχολείο που θα πρέπει να πάρει τους καλύτερους μαθητές, ναι, θα πρέπει να καλύψει τις θέσεις του. Ναι. Άρα, μόνο αν έχει 100, αν δηλαδή δηλώσει υποψηφιότητα 100 από όλα τα σχολεία της Αρκαδίας, θα μείνουν 8 θέσεις κενές και εκεί θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να τις καλύψει, θα τις αφήσει κενές. Αλλιώς, εάν περάσουν οι 60 και οι υπόλοιποι αποτύχουν θεωρητικά. Οι υπόλοιποι 48 πρέπει να ενσωματωθούν στα υπόλοιπα σχολεία. Όχι. Θα τους πάρει μέχρι να φτάσει το όριο των 108. Όχι, αυτό πρέπει είναι να ενσωματωθούν. Αυτό είναι, απόφαση. Θα δουλέψει. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει. Ναι, δεν θέλω να σας το απαντήσω. Όχι, ναι, αλλά προσέξτε κάτι. Η λογική λέει ότι δεν μπορεί να μείνει έξω ένα παιδί που μπήκε στη διαδικασία και έδωσε εξετάσεις, αλλά δεν πέτυχε να πιάσει τη βάση για να εισαχθεί και να μπει ένα παιδί το οποίο γεωγραφικά θα έρθει εδώ και θα πέσει στα βαθιά και άρα ουσιαστικά θα αποτύχει αυτό. Γιατί αν δεν έχει τις βάσεις να προχωρήσει σε ένα σχολείο με αυξημένες υποχρεώσεις, το καταστρέφει το παιδί αυτό. Κάνω λάθος? Η κοινή λογική αυτό λέει. Βέβαια, η βασική ερώτηση είναι αν υπάρχει βάση, αν τη γνωρίζουμε. Εγώ έχω την εκτίμηση ότι δεν θα υπάρχει βάση. Όχι, γιατί αν δεν υπάρχει, δηλαδή αν θεωρητικά λέμε οι μαθητές που είναι να έρθουν από τα αντίστοιχα δημοτικά είναι 108, δεν υπάρχει λόγος εξετάσεων αν είναι 108. Λογικό. Αν παίρνει 108, π.χ. και είναι 105 μαθητές που έρχονται από το 7ο. Ναι, αλλά όχι. Γιατί αν είναι 108 τα παιδιά που παίρνουμε και είναι 105 οι υποψήφοι, ναι, αλλά στο γραπτό δεν σου γράψει τίποτα, δεν θα τον θεωρήσει διοικούσα άριστο μαθητή για τον παράδειγμα. Και τι θα κάνει? Πρέπει να ενσωματωθεί σε ένα άλλο σχολείο. Και, τα και θα λειτουργήσει σε ένα άλλο σχολείο για να τα στείλει τα παιδιά, σημαίνει ότι πρέπει να φτιάξει αίθουσες και υποδομή. Όταν δεν έχει υποδομή, λοιπόν, θα αφήσει μία αίθουσα καινή εδώ, δύο ενδεχομένως, και θα τους πάει σε ένα άλλο σχολείο με τη μελιόμενα. Πώς θα τους πάει, να καταλάβω τι θα γίνει, λένε. Και τι, το σχολείο δεν μπορεί, θα είναι πρότυπο σχολείο, δεν μπορεί να είναι μεικτό να έχω ένα κομμάτι. Όχι. Πρότυπο σχολείο και ένα κομμάτι γενικό δεύτερο γυμνάσιο. Προφανώς, απλά λέω, επειδή γίνεται για πρώτη φορά και είμαστε σε μια κατάσταση που όλοι το ψάχνουν. Ναι. Για να δούμε τι γίνεται. Βλέπουμε και ατέλειες ενδεχομένως του συστήματος που λέει ότι εάν από την Αρκαδία δηλώσουν 500 παιδιά, που είναι ένας αριθμός λογικός για να δώσουν, προφανώς θα βγάλουν 108. Αν υπάρχει βάση, θα δούμε αν την πιάνουν, αλλά αν δεν υπάρχει βάση για να λειτουργήσουν τα σχολεία, θα πάρει 108 για να κλείσει το σχολείο, τους 60 που πέρασαν τη βάση και τους υπόλοιπους 48 για να κλείσει, για να γεμίσει το σχολείο, η υποδομή του σχολείου, ουσιαστικά και τα παιδιά αυτά δεν θα είναι τελείως στουρνάρια, για να το πούμε έτσι, θα έχουν μία βάση, ναι, για να παναδώσουν. Δεν το θέσατε καλά. Όχι, το λέω έτσι χοντρά-χοντρά για να γίνει. Λοιπόν, το λέω, ναι, εντάξει, το λέω χοντρά-χοντρά για να μπορέσουμε να δούμε που πάμε. Ναι. Άρα θα μείνουν κενές θέσεις αλλού. Διαφορετικά, εάν τα 48 παιδιά αυτά που δεν πιάσουν τη βάση μείνουν εκτός, εσείς θα έχετε ένα σχολείο με δύο αίθουσες κενές και σε ένα άλλο σχολείο που θα πρέπει να διαμοιραστούν τα παιδιά αυτά να βάλουν λιώμενα, γιατί δεν θα χωράνε τα παιδιά στις αίθουσες. Και θα πρέπει να ψάξουν οι γονείς να το πάνε αλλού. Ναι, αυτό είναι το αμέσως επόμενο που θέλω να πω. Γιατί γι' αυτό απλά δεν ολοκλήρωσα την έκφρασή μου. Ότι το αμέσως επόμενο σχολείο που πληρεί τα γεωγραφικά κριτήρια είναι το τρίτο. Το τρίτο όμως έχει μικρότερη δυναμική από το αυτό. Δεύτερο. Άρα λοιπόν σίγουρα θα μπορεί να, από αυτούς που θα αποτύχουν εντός εισαγωγικών τους μαθητές, θα πρέπει να δεχτεί κάποιους. Άρα γεωγραφικά πλέον, αν δεν πάνε στο τρίτο, οι υπόλοιποι μαθητές που δεν θα χωράνε στο τρίτο θα πρέπει να απομακρυνθούν πάρα πολύ. Οπότε να μια ερώτηση που προκύπτει. Θα διασπαρούν την πόλη. Ναι, υπάρχει μέρημνα ώστε αυτοί οι μαθητές που γεωγραφικά μένουν σε αυτή την περιοχή και δεν μπορούν να έρθουν στο δεύτερο επειδή δεν έγραψαν. Και στο τρίτο, γιατί πλέον δεν υπάρχουν θέση, υπάρχει μέρημνα μεταφοράς τους στο τέταρτο γυμνάσιο ή στο πρώτο που είναι αρκετά μακριά σε σχέση. Δηλαδή με τα πόδια δεν πάνε. Ναι, αλλά δεν ξέρουμε όμως αυτό, αν θα είναι μπορούν να αποτύχουν τα παιδιά που είναι από το 12ο δημοτικό.
Δηλαδή, ναι, θέλω να πω, δεν ξέρουμε ποια παιδιά αποτύχουν. Μπορεί να μην αποτύχουν τα παιδιά του 7ου, του 4ου ή του 1ου που έρχονται εδώ. Να αποτύχουν παιδιά από το Λεβίδι, για παράδειγμα. Αλλά εγώ σκέπτομαι ότι ό,τι αποτύχουν τα δύο σχολεία αυτά, τα τρία σχολεία που τροφοδοτούν το δεύτερο, προφανώς και έπρεπε να γνωρίζουν από πριν οι γονείς πού θα πάει το παιδί τους εάν δεν το δεχτεί το δεύτερο, γιατί δεν περάσει. Δεν μπορεί να το και πρέπει να γίνει μια κατανομή. Δηλαδή, το δεύτερο γυμνάσιο πρέπει να είναι έξω από τα γεωγραφικά κριτήρια πλέον. Και λέω μήπως είναι πολύ πρόχειρο το σύστημα, δηλαδή δεν έχει μπορέσει. Για τα 108 παιδιά που ψάχνουν το σχολείο σας να βρει, μπορεί να περάσουν, λέω εγώ τώρα παράδειγμα, τα περισσότερα εξ αυτών, τα μισά και παραπάνω, να περάσουν όχι από την Τρίπολη, αλλά από την περιφέρεια της Αρκαδίας. Από Μεγαλόπολη, Λεβίδη, από αλλού. Ναι. Άρα τα παιδιά που τροφοδοτούσαν το σχολείο εδώ, και είναι πολύ περισσότερα, ναι, πού θα πάνε? Θα διασπαρούν στην πόλη. Ναι, όμως αυτό... Με ποια κριτήρια? Αυτό δεν είναι... Πέρα από αυτό, και δεν αγοράνε, εγώ, γιατί φαντάζομαι, μπορεί να μην περάσει κανένα παιδί από το 7ο ή από το 4ο. Θεωρητικά το λέω. Ναι. Δεν θα έπρεπε να έχει γίνει μία μελέτη ώστε να ξέρουν τι γίνεται, γιατί είναι μεγάλα σχολεία και έχουν πολλά παιδιά. Αυτά όμως είναι ένας προβληματισμός και μία απάντηση, μία απόφαση, όχι δική μου, του Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο οποίος, ο κύριος Σελίμης, έχει και εικόνα του νομού. Τώρα έχουμε ανοιχτεί, έχουμε διευρύνει τους ορίζοντες μας και μιλάμε εμείς για όλη την περιοχή. Μιλάμε γενικώς. Σε μια διευθύντρια που είναι μόνο για να σου. Καταλαβαίνω, έχετε απόλυτο δίκιο. Έτσι. Απλά εμείς το ρωτάμε γιατί είναι, ναι, ένα ζήτημα που οι γονείς. Ναι, το ξέρω. Όμως έχω κάνει μια συζήτηση με τον κύριο Σελίμη. Έχει την δική του εικόνα. Περιμένει για μένα να την τελειοποιήσει έχοντας και τα δεδομένα των εξετάσεων, τα αποτελέσματα. Και μετά είμαι σίγουρη ότι θα βάλει τα σωστά κριτήρια, όχι μόνο τα γεωγραφικά. Πιστεύω ότι θα τα σκεφτεί όλα και θα εξυπηρετηθούν οι μαθητές όσο το δυνατόν καλύτερα για να, ναι, για να κατασταλάξει πού θα πάνε τα παιδιά, θα ενημερωθούν εγκαίρως και από εκεί και πέρα όλοι θα ξέρουν. Εγώ τώρα, κύριε Σπυροπούλου, να σας πω και τώρα, μιας και ξεκινήσαμε με τις απορίες των γονέων, ναι, ναι, που εσείς θα, ναι, πάνε, ναι, να απαντήσετε. Γι' αυτό είναι. Μία άλλη, που, αν το γνωρίζετε, μία άλλη απορία των γονέων είναι τι γίνεται στην περίπτωση που από τους μαθητές που είναι να έρθουν από τα δημοτικά 7ο και 9ο, ναι, έχουν αδερφό ή αδερφή ο οποίος ήδη φυτάσει στο σχολείο. Υπάρχει ένα ποσοστό το οποίο έχουν στις εξετάσεις που θα δώσουν. Ναι. Όταν, πρέπει να ξέρουν οι γονείς. Ναι, σίγουρα. Όταν κάνουν την αίτηση για να έρθουν στο σχολείο, όταν ανοίγουν την πλατφόρμα λοιπόν, μπαίνοντας στο Google και γράφοντας αίτηση για πρότυπο σχολείο 2021, βγαίνουν κατευθείαν στην πλατφόρμα που συμπληρώνουν όλα τα στοιχεία με τους κωδικούς τάξης, ναι, για να βάλουν την αίτηση του παιδιού του στο σχολείο. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα εδάφιο όπου ρωτάει, έχετε αδέρφια που φοιτούν ήδη στο σχολείο? Έχετε αδέρφια που είναι δίδυμα και κάνει και ο δίδυμος ο αδερφός ή αδερφή αίτηση? Έχετε παιδί, είστε εκπαιδευτικός και έχετε παιδί, είστε εκπαιδευτικός που υπηρετεί ήδη μέσα στο σχολείο και θέλετε να τραβήξετε το παιδί σας στο σχολείο που εργάζεστε δηλαδή? Υπάρχουν αυτά τα τρία παιδεία, ο καθένας γονέας απαντάει αναλόγως. Η πρώτη κατηγορία που προηγείται είναι τα δίδυμα αδέρφια, ότι έχω δύο παιδιά δίδυμα και θέλω να μπουν στο πρότυπο. Μετά είναι ότι έχω έναν αδερφό ήδη στο σχολείο που φυτά και θέλω να βάλω και το δεύτερο μου παιδί που είναι μικρότερο. Και τρίτη κατηγορία έρχονται οι εκπαιδευτικοί που θέλουν να τραβήξουν μέσα τα παιδιά τους. Αυτοί λοιπόν προσμετρώνται σε μία ποσόστοση σε σχέση με το 108, του 20%, και σου λέει τώρα, εάν θέλω 108 παιδιά να πάρει το δεύτερο, εάν τα δίδυμα αδέρφια ή ο αδερφός ο μικρότερος γράψει στους 108 καλύτερους βαθμούς, δεν υπάρχει θέμα, δεν μπαίνει σε ειδική κατηγορία, μπαίνει κατευθείαν μέσα. Θα περάσει. Ναι, το εκπαιδευτικό τυχόν... το παιδί, γιατί το ζητάει να το τραβήξει ο εκπαιδευτικός, αν δεν γράψει καλά το παιδί του, ας πούμε. Όχι αν δεν γράψει.
Απλώς του δίνει ένα 20%. Του δίνει τη δυνατότητα δηλαδή να τον διευκολύνει στο σε κοινωνικά κριτήρια. Ναι, ναι. Αλλά αν, όχι, αν δεν γράψει, δεν περνάει. Όχι, αν δεν γράψει. Όχι, το ρωτάω για να καταλάβω τι γίνεται. Γιατί ναι. Μας ακούγε κόσμος και θα νομίζει. Ναι, ναι, ναι. Να τα πούμε καθαρά όλα. Αν δεν γράψει, δεν περνάει επειδή είσαι ο γιος της διευθυντρίας και θέλει να έρθει μέσα. Το συζητάμε αυτό. Έτσι. Απλώς σου δίνει αυτές τις ειδικές κατηγορίες με τα κοινωνικά κριτήρια και σου λέει το 20% του πληθυσμού που θα πάρει το σχολείο, εάν δεν γράψει το παιδί στον καλύτερό του βαθμό, θα προσμετρήσει το κοινωνικό και θα πω: έχει έναν αδερφό μέσα στο σχολείο, θα πάρει και το μικρότερο αδερφάκι μέσα. Και το σχολείο, εδώ θέλω να πω, γιατί το έχω ρωτήσει αυτό στο Υπουργείο, το μετράει ως σχολικό συγκρότημα. Δηλαδή, αν έχω εγώ ένα παιδί τρίτης γυμνασίου, που του χρόνου το Σεπτέμβριο δηλαδή, θα είναι στην πρώτη ηλικίου, δεν θα σου πει ότι το πρωτάκι που θέλει να έρθει δεν είναι στο σχολείο, γιατί είναι στο διπλανό κτίριο. Έτσι, άρα το δέχεται γιατί το κοιτάει ως σχολικό συγκρότημα, γυμνάσιο λύκειο. Και καλά κάνει, γιατί θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα. Γιατί, βέβαια. Αλλά αυτό ήταν μια δική μου απορία, γιατί λέω, αν έχω ένα παιδί πρώτης λυκείου και θέλει να πει ο αδερφός του, τι θα μου πεις, ότι έφυγες από το σχολείο, αφού είναι δίπλα το παιδί. Πρόβλημα. Ναι, μία άλλη ερώτηση που ακούω εκείνη τη στιγμή από τους γονείς είναι αν αλλάζει κάτι στο ωράριο, ναι, του σχολείου για τους μαθητές του πρωτύπου. Ή και αν υπάρχει και σύντηση, με ρωτάνε αρκετοί. Δηλαδή, αν είναι διευρυμένο το ωράριο για τους μαθητές, ναι, αν υπάρχει δυνατότητα σύντησης. Ωραία. Διευρυμένο το ωράριο στην πλήρη εβδομάδα δεν είναι. Έτσι, τα παιδιά δεν τελειώνουν 3 και 4 η ώρα κάθε μέρα. Τελειώνουν μόνο ένα μεσημέρι από τα 5 που θα επιλέξει το παιδί να παρακολουθήσει τον όμιλο. Και άρα θα μείνει αυτή τη μία μισή ώρα παραπάνω να παρακολουθήσει τον όμιλο και να συμμετέχει στις δράσεις του. Τα υπόλοιπα μεσημέρια θα τελειώσει κανονικά στο 6ωρο ή στο 7ωρο, αναλόγως το ωράριο του σχολείου. Και άρα θα φύγει κανονικά όπως φεύγει και τώρα. Επειδή λοιπόν μένει μόνο ένα μεσημέρι από τα 5 σε διευρυμένο ωράριο, σύντηση στο σχολείο δεν υπάρχει. Σε περίπτωση που υπάρχουν όμιλοι, οι όμιλοι που μας αναφέρατε, δηλαδή τα τύπου project, ναι, ναι, που υπάρχουν και είναι για πάνω από ένα μάθημα, δηλαδή ας πούμε ότι είναι στη φυσική, στα μαθηματικά, στα εικαστικά, ναι, λέω, και στα φιλολογικά και στην πληροφορική. Ναι, άρα είναι 5 project. Αυτό δεν και είναι. Και να βάλουμε και ένα γυμναστική, για να μην αδικήσουμε την ειδικότητα, ναι, μπορεί να βάλουμε και ένα σχολικό πρωτάθλημα. Ωραία, ναι. Σε περίπτωση που είναι λοιπόν 5 τα project αυτά, ναι, οι όμιλοι που λέμε, οι λεγόμενοι, δεν υπάρχει μια σοβαρή πιθανότητα να είναι διευρυμένο το ωράριο 5 φορές? Όχι. Για το σχολείο και για το κτίριο, ναι. Κάθε μέρα το σχολείο θα τελειώνει στις 3. Αλλά ο μαθητής θα πάρει μόνο έναν όμιλο, το πολύ 2. Ωραία. Δεν θα επιτρέπει να πάρεις 5 project, 5 άρα θα επιλέξει από πολύ νωρίς το παιδί τι του αρέσει περισσότερο, ναι, για να πάρει. Ναι. Άρα το πολύ 2 φορές την εβδομάδα. Και θέλουμε να καλλιεργήσουμε το ταλέντο που θέλουμε και το ενδιαφέρον του. Άρα το πολύ 2 φορές την εβδομάδα θα είναι διευρυμένο το ωράριό του. Του μαθητή, του σχολείου, αν είναι σε πλήρη εξέλιξη ή αν φτάσουν σε 2-3 χρόνια να γεμίσει πλήρως το σχολείο και να κάνει πολλούς ομίλους, το σχολείο θα δουλεύει κανονικά κάθε μεσημέρι. Ναι, και συνέχεια. Ναι, ναι. Επίσης, μία άλλη ερώτηση, αν γνωρίζετε βέβαια εσείς, ναι, και ναι, δεν είναι θέμα διευθυντή εννοώ, της δευτεροβάθμιας. Σε περίπτωση λοιπόν που ένας μαθητής που έχει δώσει εξετάσεις για το πρώτο γυμνάσιο και έχει περάσει, στα μέσα της χρονιάς, μετά από 1-2 μήνες, πει δεν μου αρέσει ο τρόπος λειτουργίας. Και το πει 1, 2, 3, 5 μαθητές. Ναι. Και θέλει να πάρει μεταγραφή σε ένα άλλο σχολείο. Ναι. Προφανώς μπορεί να την πάρει. Ναι, γιατί η εγκύκλειος για τις μεταγραφές, ναι, είναι ανοιχτή. Αυτές οι θέσεις παραμένουν κενές σαν πρότυπο ή μπορούν να καλυφθούν, δηλαδή καλύπτονται π.χ. από τους επιλαχόντες των εξετάσεων ή κάνουν αίτηση ή γράφουν εξετάσεις εκ νέου κάποιοι ενδιαφερόμενοι. Το γνωρίζετε αυτό? Ναι, ναι. Ο πίνακας που καταρτίζεται τώρα τον Ιούλιο ισχύει μέχρι 20 Γενάρη του 2022 και βγάζει τους επιτυχόντες και τους επιλαχόντες ή τις επιλαχούσες. Άρα, εάν ένα παιδί, ας πούμε Νοέμβρη μήνα, πει ότι εγώ δεν τα είναι έτσι όπως τα ενηρευόμουν ή θέλω να αλλάξω ή
θέλω τους φίλους μου που τους έχασα και θέλω να φύγω τέλος πάντων. Τότε το σχολείο θα κενωθεί αυτή η θέση εφόσον το παιδί θα πάρει μεταγραφή και θα τραβήξει έναν επιλαχόντα ή μια επιλαχούσα. Αυτό μέχρι 20 Γενάρη. Από 20 Γενάρη και μετά οι θέσεις θα παραμείνουν κενές και θα προκηρυχθούν τον επόμενο Σεπτέμβρη, γιατί οι εξετάσεις, όχι οι εξετάσεις, οι κενές θέσεις για, για τη Β' και τη Γ' γυμνασίου προκυρήσονται το Σεπτέμβρη. Mm-hmm. Ωραία. Και τώρα οι άλλες είναι υποκειμενικές ερωτήσεις, επειδή πρέπει όμως να τις αναφέρω γιατί είναι αναπορίες των νέων. Είναι σε περίπτωση λοιπόν, θεωρητικά πάντα μιλάμε, που οι επιτυχόντες είναι, λέμε θεωρητικά, το 95% είναι κορίτσια ή το 95% είναι αγόρια. Υπάρχει μία πρόβλεψη γι' αυτό, γιατί προφανώς σκεφτείτε τώρα να περάσουν 95% αγόρια, λέω εγώ, και 5% κορίτσια. Να συμβεί αυτό σαν αποτέλεσμα στις εξετάσεις. Δεν θα νιώθουν άβολα 5 κορίτσια ανάμεσα, το 5% κορίτσια ανάμεσα στο 95% αγόρια ή το αντίστροφο. Υπάρχει μια πρόβλεψη για να υπάρχει ένα ποσοστό αγοριών κορίτσιων από το Υπουργείο. Γιατί μπορεί να συμβεί αυτό? Ναι, μπορεί να συμβεί. Το σχολείο έστω και με το 5% θα εξακολουθήσει να είναι μεικτό. Δεν θα είναι θηλαίων, ας πούμε, ή αρένων. Δεν το ξέρω αυτό από το Υπουργείο. Μπορεί να συμβεί, είναι πιθανό. Δηλαδή δεν υπάρχει πρόβλεψη δηλαδή, να είναι ένα ποσοστό σχετικά κοντινό, ας πούμε 60-40, 50-50. Όχι. Τέτοιες. Εγώ ξέρω ότι μόνο στο γραπτό δίνουν βάση. Ωραία. Και βαθμολογούν με βάση στο γραπτό. Άρα αν τα κορίτσια διαβάζουν περισσότερο και γράψουν καλύτερα. Είναι και θέμα τύχης, ή θα τσεκάρουν στο τέτοιο. Γιατί μπορεί, φαντάζομαι ότι θα είναι. Οι ερωτήσεις, οι απαντήσεις θα είναι και παραπλανητικές για να δουν και την ευφυΐα του παιδιού. Λέω, δεν ξέρω. Ναι. Φαντάζομαι. Μπορούν όσοι. Ελπίζω να μην έχουν να είναι τόσο καλά στοχευμένες αυτές οι ερωτήσεις, γιατί είναι παιδιά δημοτικού και δεν είναι παιδιά της τρίτης λυκείου. Γιατί έχουμε δει στις Πανελλήνιες να βγαίνουν διορθωτικές επί διορθωτικών. Διευκρινιστικές, ακριβώς καλά το λέτε. Γιατί αν συμβεί κάτι τέτοιο θα είναι πραγματικά τραγελαφικό για τον κόσμο έξω, τραγικό για τα παιδιά όμως που θα έχουν μπει στην εμπειρία. Γιατί θα πρέπει να είναι οι απαντήσεις συγκεκριμένες και έτσι πολύ περιεκτικές για να μπορούν να μην παραπλανώνται προφανώς. Θα πρέπει να δουν και το δίκτυο ευφυΐας, φαντάζομαι. Ναι, ναι. Αλλά να μην είναι σε τέτοιο επίπεδο που δημιουργεί και ζήτημα στο τέλος. Εγώ από ό,τι παρακολουθώ από τα άλλα πρότυπα σχολεία που ήδη λειτουργούν και από τα θέματα που πέφτουν κατά χρονιές, δεν βλέπω ότι υπάρχει θέμα σαφούς διατύπωσης ή ασαφούς διατύπωσης. Γιατί είχαμε πρόγραμμα τέτοιο που λειτουργούσε σε άλλες περιοχές της χώρας. Ναι, εγώ δεν το ξέρω, το ακούω πρώτη φορά. Τα 60 πρότυπα σχολεία που όλοι λειτουργούν ήδη στη χώρα και από γι' αυτό. Πότε? Εγώ δεν ήξερα. Δηλαδή, από το 13 με 14. Λειτουργούν από το 14 πρώτα σχολεία σε άλλους νομούς εκτός από την Αρκαδία. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι ένα πρόγραμμα της κυβέρνησης που έγινε πρόσφατα. Δεν το ήξερα. Όχι, ήδη λειτουργούν και γι' αυτό είπε τα 50 νέα πρότυπα σχολεία και άρα αυξάνονται και γίνονται 112. Α. Άρα λειτουργούσαν σε μεγάλες πόλεις αυτά, ναι, στην Αττική. Στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, στα Γιάννενα έχει. Με εξετάσεις έμπαιναν τα παιδιά αυτά. Σαφώς, με εξετάσεις, ναι, ναι. Mm-hmm. Οπότε οι γονείς, για να το ολοκληρώσουμε αυτό, μπορούν να μπουν στην πλατφόρμα μέσα και να βάλουν θέματα για εξετάσεις για τα πρότυπα σχολεία και θα βρουν το αρχείο ή παραλυθόντων ετών θέματα για να προπονήσουν τα παιδιά τους αν θέλουν. Αποφεύγοντας να πάνε, ας πούμε, σε ιδιωτικού τύπου, ας πούμε, και σε φροντιστήρια εννοείται. Σε φροντιστήρια. Καλά, τώρα με την πανδημία που έχει, τα φροντιστήρια δουλεύουν φουλ, φαντάζομαι. Να πούμε εδώ ότι, αν δεν κάνω λάθος, οι αιτήσεις είναι, υπάρχει μια προθεσμία, είναι μέχρι τις 17 Ιουνίου για τους ενδιαφερόμενους. Ναι, οι αιτήσεις είναι μέχρι τις 17 Ιουνίου. Και θέλει τους κωδικούς TaxisNet. Τους κωδικούς TaxisNet, ναι, μπαίνει ο γονιός βέβαια γιατί το παιδί είναι ανήλικο. Πού θα πάρουν πληροφορίες, σε ποια ιστοσελίδα οι γονείς μπορούν να πάρουν πληροφορίες? Στην ιστοσελίδα του σχολείου, αν βάλουν δεύτερο γυμνάσιο Τρίπολης, θα βγάλει το ιστολόγιο του σχολείου και εκεί υπάρχει ιδιαίτερο εδάφιο που λέει πληροφορίες για το πρότυπο σχολείο. Εκεί αναρτώμε και επικαιροποιούμε συνέχεια ό,τι μαθαίνουμε και ό,τι πρέπει και ο κόσμος να ξέρει. Και για
γενικά, αν βάλουν στο Google πρότυπα σχολεία, θα δουν και άλλα σχολεία που δουλεύουν ήδη στην Ελλάδα για να δουν τις δράσεις, τις δραστηριότητες τους και όλες τις εκδηλώσεις που έχουν οργανώσει. Να σας ευχαριστήσουμε για την κουβέντα που κάναμε. Να είστε καλά, καλή δύναμη ευχόμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Και καλή επιτυχία στα παιδιά σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.